Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η γαλλική πρωτεύουσα το Σάββατο, όταν σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν κοντά στην αψίδα του Θριάμβου στην τελευταία διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων. Αστυνομικοί προσπάθησαν να διαλύσουν την συγκέντρωση χρησιμοποιώντας δακρυγόνα. Είχαν προηγηθεί ωστόσο εκτεταμένες λαιλασίες σε ιδιωτικές περιουσίες. Η αστυνομία, που δεν έκρυψε τον φόβο της για την δίσδυση ακροδεξιών και ακροαριστερών οργανώσεων στο πλήθος, προχώρησε σε πάνω από 250 συλλήψεις, ενώ επισήμως καταγράφηκαν τουλάχιστον 100 τραυματισμοί. Η ανταποκρίτρια του Euronews στο Παρίσι, Ανελής Μπόρζες, μεταδίδει. Κάθε άλλο παρά φυσιολογικές ήταν οι σκηνές που είδαμε αυτό το Σάββατο στους δρόμους του Παρισιού, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν για ακόμα μια φορά ενάντια στην κυβέρνηση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Το αποκαλούμενο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων έχει κατέβει στους δρόμους εδώ και 3 εβδομάδες και τα αποτελέσματα συχνά είναι τα ίδια. Αυτό το Σάββατο για ακόμα μια φορά αρκετά αυτοκίνητα κάηκαν στην γαλλική πρωτεύουσα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών με τους οποίους μίλησα λέει ότι δεν θέλουν αυτό να γίνει το σύμβολο του αγώνα τους. Βρίσκονται έξω στους δρόμους για να στείλουν ένα ισχυρό αλλά ειρηνικό μήνυμα στον Γάλλο Πρόεδρο. Ένα μήνυμα ότι δεν μπορούν πλέον άλλο να ζήσουν με αυτήν την δυσαρμονία ανάμεσα στον λαό και την εξουσία. Θέλουν ο Γάλλος Πρόεδρος να λάβει μέτρα που θα βοηθήσουν αυτούς, τον απλό κόσμο, να ζήσει καλύτερα. Και λένε ότι είναι έτοιμοι να παραμείνουν στους δρόμους όσον καιρό χρειαστεί, έτσι ώστε να ακουστούν οι φωνές τους.